Όλοι χορεύοντας βγαίνουν και η αίθουσα μένει άδεια. Ένας υπηρέτης περνά, σβήνει το μεγάλο πολυέλαιο, κλείνει τα παράθυρα και βγαίνει. Σε λίγο μπαίνει ο Γουστάβος. Κάνει ένα γύρο εξετάζοντας τα αντικείμενα ένα-ένα. Ξαφνικά ακούει ένα θόρυβο. Μπαίνει η Ιουλιέτα, ντυμένη για ταξίδι. Εδώ είμαι. Τι γυρεύετε εδώ? Ήρθα. Γιατί δεν είσαστε με τους άλλους? Ήρθα για να σας βρω. Αδειάστε μου τη γωνιά. Άιντε! Γιατί μου μιλάτε έτσι σκληρά? Αδειάστε μου τη γωνιά. Θα φύγω βέβαια αν δεν με θέλετε. Νόμιζα πως θα με θέλατε. Μα τι έχετε? Έχω πόνο κέφαλο. Θέλω να μείνω εδώ. Γιατί μου λέτε τέτοια παραμύθια εμένα? Δεν σας λέω παραμύθια. Αδειάστε μου τη γωνιά, μικρούλα μου. Εμπρός, ουστ! Μα ποτέ δεν μου μιλήσατε έτσι. Όλα έχουν μια αρχή. Τι σας έκανα? Τίποτα ιδιαίτερο. Είναι πολύ μπερδεμένα για να σας τα εξηγήσω. Και ύστερα δεν θα το καταλαβαίνατε ίσως. Μα κύριε Πέδρο. Πρώτον, δεν υπάρχει κύριος Πέδρο. Με λένε Γουστάβο. Δεύτερο, σας ζητώ να φύγετε. Κι εγώ που νόμιζα πως με αγαπούσατε. Γελιόμαστε καμιά φορά. Μα μου το λέγατε. Σας έλεγα ψέματα. Μα δεν είναι αλήθεια. Κοπέλα μου, είναι απαραίτητο να φύγετε γρήγορα. Γιατί? Θα το καταλάβετε σε λίγο. Για την ώρα, ανεβείτε στο δωμάτιό σας για να κλάψετε τα χαμένα σας όνειρα. Μα τι είναι αυτό το πανοφόρι? Τι παρασταίνετε? Είναι φόρεμα ταξιδιού. Φόρεμα ταξιδιού? Τι σας έβγασε? Μη θυμώνετε. Ερχόμουν να σας βρω για να φύγουμε. Μια μέρα μου είπατε πως θα φεύγαμε μαζί. Ναι, μα σας το έλεγα αστεία. Ύστερα, πώς το ξέρετε ότι πρέπει να φύγω? Το ξέρω. Μου φαίνεται πως ξέρετε πολλά πράγματα. Ελάτε μαζί μου. Ίσως να συναντήσουμε κανένα υπηρέτη στο διάδρομο. Θα είναι καλύτερα να μην το κουνήσουμε από εδώ. Εδώ δεν ρίψω, κινδυνεύουμε τίποτα. Ο πατέρας και ο γιος Dupont de Fort θα σας περιμένουν. Πηγαίνετε να μασκαρευτείτε σε λοποδίτρια όπως και οι άλλοι. Οι λοποδίτριες δεν φοράνε ποτέ κουστούμι ταξιδιού? Δεν θα ταξιδέψετε. Θα πάτε στο χορό. Συνήθως οι λοποδίτες μόλις κλέψουν το σκάνε. Γιατί δεν θέλετε να έρθω μαζί σας, αφού είσαστε έτοιμος να φύγετε? Εσύ ξέρεις πολλά πράγματα, μικρούλα μου. Μην μου κάνετε κακό. Μη φοβόσαστε. Απλό προληπτικό μέτρο. Μη μου κλέψετε την τσάντα μου, δεν έχει τίποτα μέσα. Εξάλλου σας τη χαρίζω. Σας ευχαριστώ. Γυρεύω απλώς ένα μαντίλι. Τι να το κάνετε? Για να σας φημώσω. Τι ιδέα να έχει κανείς τόσο μικρά μαντίλια. Τόσο το χειρότερο. Το δικό μου είναι καθαρό. Όμως δεν θα φωνάξω, σας ορκίζομαι. Ο κύριε Πέδρο, Γουστάβε. Έτσι, κορίτσι μου. Αν νομίζεις πως είσαι στο χώρο των λοποδιτών, γελιάσαι. Εγώ είμαι πραγματικός λοποδίτης. Το ίδιο και ο Έκτορ και ο Δούκας του Μιραφλόρ. Αλλά αυτή είναι και ηλίθιοι εκτός από αυτό. Έκανε όνειρα, αυτό είναι όλο. Και η θεία σου που είναι μια γριά τρελή, έκανε περισσότερο από κάθε άλλον. Εγώ είμαι εδώ για να κάνω την μπάζα μου. Και θα την κάνω. Καλά, καλά. Μην προσπαθείτε να με μαλακώσετε. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Εντάξει, δεν σας φύγει πολύ. Είστε φρόνιμοι? Καταλαβαίνετε, μικρούλα μου, σας έκανα ψευτοκοπλιμέντα, μα στο βάθος δεν πιστεύω ούτε λέξη από όλα αυτά. Ήταν για να πετύχει το κόλπο μου. Σας ενοχλεί? Ναι, το ξέρω. Δεν είναι πολύ καθώς πρέπει. Μα τι τα θέλετε, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει πάντα κάτι που δεν είναι πολύ καθώς πρέπει. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι τίμιος στο είδος μου. Κάνω τη δουλειά μου απλά, χωρίς μπιχλιμπίδια. Δεν είμαι σαν τον Πετρεμπόνο ή τον Έκτορα. Ο Πετρεμπόνο είναι ο Δούκας του Μιραφλόρ. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου παστρικά, αλλιώς δεν μπορείς να προκόψεις. Δεν σας φύγει? Με ενοχλεί λιγάκι που σας έκανα αυτή την ιστορία, γιατί κατά βάθος σας έλεγα ψέματα προηγουμένως. Σας αγαπώ πολύ. Τέλος πάντων, τι τα θέτε. Όταν ο καλός Θεός επενόησε τους λοποδίτες, έπρεπε και κάτι να τους στερήσει. Τους στέρισε την εκτίμηση των τιμίων. Στο βάθος είναι τρομερό. Μπορούσα να παθαίνανε και χειρότερη ζημιά. Σε λίγο καιρό θα δείτε. Ούτε θα το σκεφτόσαστε. Αν υπάρχει κάτι που σας αρέσει, εδώ να μου το πείτε. Θα σας το αφήσω για ενθύμιο. Θα με ευχαριστούσε να σας έκανα ένα δώρο μικρό, ε? Μην με κοιτάτε με αυτόν τον τρόπο. Ραγίζει η καρδιά μου. Βλέπετε, κάνω έτσι γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Λοιπόν, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου ήσυχα. Αισθανόσαστε άσχημα? Μήπως σας πνίγει? Ιουλιέτα, αν μου ορκιστείτε πως δεν θα φωνάξετε, θα σας βγάλω το μαντίλι. Μου το ορκιζόσαστε? Εντάξει, έχω εμπιστοσύνη. Τι θα μου πείτε τώρα, που ξέρετε πως είμαι ένας πραγματικός λοποδίτης? Το παίρνει απόφαση. Ουφ, μα είναι κουτό. Τελείως κουτό, βγάλτε μου αυτά τα σκοινιά. Α, αυτό όχι. Είμαι καλός, αλλά είμαι σοβαρός στη δουλειά μου. Μα τουλάχιστον ακούστε με. Τι θέλετε να μου πείτε?
Αν έχω το πανοφόρι μου, αν ήρθα εδώ πέρα να σας βρω, δεν είναι για να μείνω σαυλάκας δεμένη πάνω σε μια καρέκλα. Το ξέρω πως είσαστε λοποδίτης. Αν δεν είσαστε ένας πραγματικός λοποδίτης, δεν θα είχα σκεφτεί πως θα μπορούσατε να φύγετε στη μέση της νύχτας, αφού είσαστε καλεσμένος της θειάς μου. Τι πάθατε? Σας το λέω και σας το ξαναλέω μια ώρα τώρα. Σας αγαπώ. Σας είδα να βγάζετε ένα αυτοκίνητο από τον καράζ. Υποψιαζόμουν πως είσαστε ένας πραγματικός λοποδίτης και πως απόψε θα κάνετε το κόλπο σας. Επειδή σκέφτηκα πως μόλις τελειώνατε θα φεύγατε, ντύθηκα για να σας ακολουθήσω. Δεν έχετε βέβαια σκοπό να μείνετε εδώ? Δεν κάνουν τέτοιο ερώτημα στους λοποδίτες. Τότε πάρτε με μαζί σας αφού σας το ζητώ. Αφού είμαι λοποδίτης. Μα το ξέρω πως είστε λοποδίτης. Όλο αυτό μου λέτε, δεν κάνετε και τίποτα άλλο. Αναρωτιέμαι πως δεν σας πήρε ένα χαμπάρι. Άντε, λύστε μου τα χέρια. Μα Ιουλιέτα. Λύστε μου τα χέρια, με πονάνε. Μου ορκιζόσαστε πως δεν θα το σκάσετε για να ειδοποιήσετε τη θεία σας. Και βέβαια σας ορκιζόμαι, αχ τι βλάκες που είσαστε, θέ μου. Σας έχω εμπιστοσύνη, μα δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ωφ, έτσι, μπράβο. Χάσαμε ένα ολόκληρο τέταρτο. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Δεν πρέπει να μας τσακώσουν τώρα. Γεια, σας φτάνουν αυτά. Μα τι κάνετε? Αλήθεια, θα με κάνετε να αμφιβάλλω για την εξυπνάδα σας. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Σας αρέσει, ναι ή όχι? Ναι, μα. Ναι, καλά, αυτό είναι το σπουδαιότερο. Και τώρα αφήστε με να μιλήσω. Γουστάβε, εάν με βρίσκετε νόστιμη, εγώ σας αγαπώ και θέλω να γίνω γυναίκα σας. Ω, ησυχάστε, ησυχάστε. Αν φοβόσαστε μήπως έχετε φασαρίες με τα ληξιαρχία, δεν παντρευόμαστε στα αλήθεια, έτσι? Τώρα λοιπόν, αυτά. Αυτά. Ή μόνο αυτά θα πάρουμε? Όχι, Ιουλιέτα. Δεν ξέρετε τι κάνατε. Δεν θέλω. Δεν μπορείτε να με ακολουθήσετε. Τι θα κάνετε μαζί μου? Θα σας βοηθήσω, θα κρατάω τσίλες. Θα σφυρώ όταν έρχεται κανένας. Ξέρετε, ξέρω να σφυρίζω καλά. Να κοιτάτε. Προσοχή. Συγγνώμη, μη με βλάκας. Πάρτε με. Θα σφυρίζω καλύτερα. Σας το ορκίζομαι. Θα σφυρίζω μόνο όταν θα χρειάζεται. Η Ιουλιέτα, αυτό είναι καπρίσιο. Με κοροϊδεύετε. Και είναι άσχημο. Όχι. Μην πιστεύετε τέτοιο πράγμα. Σας παρακαλώ. Προπαντός όχι αυτό. Σας αγαπώ. Μα ξέρετε τι ζωή σας περιμένει. Ξέρω, φιλήστε με. Ιουλιέτα, πάει η ησυχία σας. Ότι με σκοτώσει η ησυχία μου. Φιλήστε με λοιπόν. Ιουλιέτα, ήσασταν ευτυχισμένοι παρόλα αυτά. Δεν ξέρετε τι πράγμα είναι να το σκάσει και να φοβάσει. Εσείς έχετε συνηθίσει στην πολυτέλεια. Μα είμαστε πλούσιοι με αυτά που παίρνουμε. Αν σας ενοχλεί τόσο που θα με κυνηγάει η αστυνομία, δεν θα ξανακλέψουμε. Οι κλέφτες δεν είναι πλούσιοι. Το κλεμμένο πουλιέται φτηνά. Τότε θα είμαστε φτωχοί. Φιλήστε με. Ντρέπομαι, Ιουλιέτα. Ντρέπομαι. Δεν πειράζει, φιλήστε με. Αχ, είμαι ευτυχισμένη. Γρήγορα, γρήγορα τώρα. Μα δεν μπαίνει στα μικρά σμάλτα. Άκου, είσαι κουτός χρυσό μου. Αυτά έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Για τους μικρούς φραγκονάρ. Άστα τα καντιλιέρια, είναι ψεύτικα. Βλέπεις πόσο με έχεις ανάγκη. Να σε οδηγήσω, θα δεις. Φίλησέ με. Κλεφτράκι μου. Μια ώρα αργότερα στη Σέρα. Το κλαρίνο που άρχισε να παίζει το σκοπό του χορού τον ξαναπαίρνει με νοσταλγικό ύφος. Η Λέδη Χάρφ, η Εύα, ο Λόρδος Έντγκαρ, ο Έκτορ, ο Πετερ Μπόνο και η Ντιπόν Ντιφόρ μπαίνουν ο ένας πίσω από τον άλλον με το κεφάλι σκυμμένο και κάθονται πειραγμένοι και αποκαμωμένοι. Αναμφισβήτητα είναι γελίο. Μα θα μπορούσαν να μας αφήσουν να μπούμε. Είναι γελίο. Ιδέα και αυτοί να γράψουν τον τίτλο του χορού με μικρά στοιχεία. Αχ, οι Γάλλοι έχουν το πάθος της οικονομίας. Μας έδιωξαν με τον πιο οδυνηρό τρόπο. Τι τα θέτε, θείε μου, αυτοί οι άνθρωποι οργάνωσαν ένα χορό λουλουδιών. Είναι φυσικό να τους φόβησε η αμφίεσή μας. Χορός λουλουδιών. Τι βλακεία. Χορός λουλουδιών. Μου κάνει κατάπληξη πώς μπορέσατε να μπερδέψετε το χορό των λουλουδιών με το χορό των λουποδητών. Θα έπρεπε να τις προσέχατε εσείς, αγαπητέ μου, τις αφήσεις, αν είχατε τόσο καλή όραση. Μα να πάρει οργή. Μην είσαι απρόσεκτος, μπαμπά. Οι μάσκες άλλωστε ήταν η αιτία που δεν μπόρεσε να περάσει η παρέα μας. Εγώ θα έμπαινα σίγουρα. Είναι παράξενο, αλλά με πήρανε για παπαρούνα. Φυσικά. Μπορούσαμε να περάσουμε όλοι. Θεέ μου, αυτή του Ποντιφόρ είναι η αιτία. Τι κακό γούστο, μα για κοιτάξτε τους, είναι σαν απάχηδες. Μα για ένα χορό λοποδιτών μου φαίνεται. Λουλουδιών, λουλουδιών. Ήρθε να μιλήσετε για αυτό το χορό των λοποδιτών απόψε. Ας μην εξόπτεσαι, μπαμπά. Λυπούμεθα πολύ, Λέδη. Δεν θα το ξανακάνουμε. Καιρός είναι αντιπαθητική. Θα μπορούσαμε ίσως να περάσουμε τη βραδιά μας έτσι, να, μεταξύ μας, για να μην πάει όλους διόλου χαμένη η προσπάθειά μας. Είστε τρελός, Έντγκαρ. Τέλος πάντων, ας ανεβούμε να γδυθούμε. Θα παίξουμε bridge και τούτη τη φορά. Τότε, αν ήταν να παίξουμε bridge, θα προτιμούσαμε να μην είχα ξυρίσει τα μουστάκια μου. Κι εγώ το ίδιο.
αγαπητέ μου Δούξη, θα με συγχωρέσετε για αυτή τη χαμένη βραδιά. Λέει, μια βραδιά δεν πάει ποτέ χαμένη. Αλλά τι θα διαβάζω με περισσότερη προσοχή τις αφίσεις και θα πηγαίνουμε με ανθρώπους καλού γούστου. Πάμε, τώρα, Εύα μου. Τώρα βούτυξε το δαχτυλίδι και τα μαργαριτάρια. Και εγώ βούτυξα το πορτοφόλι. Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν πάμε καλά. Καθόλου καλά. Αυτά τα υποκείμενα βρίσκονται εδώ για τον ίδιο σκοπό που βρισκόμαστε κι εμείς. Είναι φανερό πως όλα τους ευνοούν. Και εμείς με την αλήθεια δεν έχουμε τύχη. Κι όμως καταφέραμε να φτιάξουμε πολύ όμορφες μάσκες. Όχι για ένα χορό λουλουδιών. Τι ιδέα αυτή, να οργανώσουν χορό λουλουδιών. Τι ιδέα κι αυτή να διαβάσει χορός λοποδιτών σε μια φύσα που έγραφε χορός λουλουδιών. Τι γριά τρελή. Παπά! Λέγε, τι συμβαίνει! Κοίταξε! Ο τείχος! Λοιπόν, ο τείχος! Η Φραγκονάρ! Φαντάζεσαι βέβαια πως σε μια τέτοια στιγμή δεν έχω καμία επιθυμία να θαυμάζω ζωγραφικούς πίνακες! Παπά! Παπά! Η Φραγκονάρ! Δεν είναι πια στον τείχο! Λοιπόν! Ούτε τα σβάλτα! Κλέψανε τα μπρούτζινα κυροπήγια, τις ταμπακέρες! Τα συρτάρια είναι ανοιχτά! Παπά, εδώ έγινε κλοπή! Ας φύγουμε, θα πούνε πως εμείς είμαστε! Είσαι τρελός! Είμαστε στο χορό μαζί με τους άλλους! Παπά, έγινε κλοπή! Είναι φανερό πως έγινε κλοπή! Μα γιατί χαίρεσαι έτσι! Αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις υποθέσεις μας! Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν πως αν η κλοπή έγινε την ώρα που είμαστε στο καζίνο, οι υπόνοιες δεν μπορεί να πέσουν παρά σε κάποιον που όλος ο κόσμος πρόσεξε την ασυνήθιστη απουσία του! Ποιαν μου ο κόσμος πρόσεξε την απουσία! Ο νεαρός Πέδρο! Και βέβαια, ο νεαρός Πέδρο! Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, οι άλλοι θα έπρεπε να είναι συνένοχοι! Είναι συνένοχοι! Ήρθανε μαζί μας χωρίς αμφιβολία για να μην γεννηθούν υποψίες. Αλλά αυτή τη στιγμή θα έχουν φύγει, θα φύγουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Αχ, Ντιντιέ, Ντιντιέ, είσαι σπουδαίος! Ξαναδίνεις ζωή στο γέρο τον πατέρα σου! Να το βρει! Να το βρει! Να σε φιλήσω κι άλλο, βρε! Επιτέλους, ξεσκεπάζονται, χρεοκοπήσανε αγόρι μου και οι υποθέσεις μας ποτέ δεν πήγαιναν τόσο καλά! Πρέπει αυτό να είναι οριστικό. Να μην μπορέσουν να αρνηθούν ή να φύγουν. Να τηλεφωνήσουμε αμέσως στην αστυνομία. Είναι το τηλέφωνο. Λορά. Το τηλέφωνο, παπά, το τηλέφωνο. Πήγαινε εκεί, παιδί μου, ορίστε. Λοιπόν, να. Εμπρός! Ναι. Εμπρός, εμπρός. Ναι. Δώστε μου τη διεύθυνση της αστυνομίας. Δεσποινείς γρήγορα, γρήγορα. Φραγκονάρ, τα κυροπήγια. Ήταν μπακέρες, δύο συρτάρια παραβιασμένα. Σπουδαία, σπουδαία. Εμπρός. Ναι. Η διεύθυνση της αστυνομίας. Εδώ βίλα τον Μπουαγιάρ. Έγινε μια σοβαρή κλοπή. Ναι. Οι κλέφτες είναι ακόμη εδώ. Θα μπορέσετε να τους πιάσετε στη φάκα. Γρήγορα. Κάντε γρήγορα. Στην αγκαλιά μου, αγόρι μου. Να σε φιλήσω, πουλάκι μου. Ας τους φωνάξουμε όλους. Ας τους φωνάξουμε όλους εδώ και ας τους το αποκαλύψουμε. Είναι κανείς εδώ! Σιωπή, τι φωνάζετε, τι συμβαίνει, γιατί έγινε κλοπή! Αυτό στον καιρό μας δεν παραξενεύει κανέναν. Και πού έγινε? Μα εδώ! Εδώ! Εδώ μάλιστα, εδώ, σε αυτό το σαλόνι! Σε αυτό το σαλόνι, ποιον κλέψανε? Η Φραγκονάρ, τα σμάτα! Τα κυροπήγια ή τα μπακέρες, τα σιρτάρια! Περάστε κύριοι! Μα είναι τρομερό! Το υποψιαζόμουν! Και εμείς! Ξέρετε ποιος είναι? Υποψιαζόμαστε! Κι εγώ! Ω, κορούλα μου, Εύα μας κλέψανε. Πώς αυτό? Η Φραγκονάρ, τα σμάρτα, τα κυροπήγια, ήταν μακέρες, τα συντάρια, περάστε κύριοι, περάστε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη για τα κυροπήγια, ήταν φρικτά, μα με στενοχωρεί για τους Φραγκονάρ. Εύα, για κοίταξε με έτσι με αυτή τη μάσκα, πώς φαίνουμε? Όχι, ούτε και αυτή τη φορά. Επιτέλους αυτός είναι, ο αγαπητέ μου detective. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο στην ώρα φτάνετε. Εγώ. Εσείς ακριβώς, έγινε μια πολύ σοβαρή κλοπή.
Υποπτευόμαστε τους απατεώνες που φιλοξενούμε εδώ από ένα παράξενο καπρίτσιο της ξαδέρφης μου. Να τους συλλάβετε. Να τους συλλάβετε αμέσως, αγαπητέ μου ντέντεκτιβ. Δεν σας έπιασε, θείε μου. Είναι ο πρίγκιπς Έκτορ. Βγάλτε λοιπόν αυτή τη γενιά άδεια, Έκτορ. Ναι, εγώ είμαι, αγαπητέ μου λόρδε. Θα πάψετε καμιά φορά να αστειεύεστε μαζί μου, νεαρέ. Μα δεν αστειεύουμε με εσάς, αγαπητέ μου λόρδε. Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ανέχομαι τα χωρατά. Και ας μην είναι και πολύ καλού γούστου από έναν άνθρωπο της ηλικίας μου. Μα δεν είναι δυνατόν να επαναλαμβάνετε τρεις φορές την ημέρα. Σας είπα, δεν αστειεύομαι. Μα σας παρακαλώ. Όχι, δεν αστειεύεστε με εκείνον. Μείνετε λοιπόν. Όλα θα κανονιστούν. Τέλος πάντων, τι σημαίνουν όλα αυτά, υποψιάζεστε εμένα. Κύριε, σας παρακαλώ, αφήστε τον πρίγκιπα Έκτορα. Έτσι δεν είναι, Εύα, είναι ακατανόητο. Εξαφανίζεται έτσι όλοι μαζί. Κάνετε φοβερό θόρυβο. Είναι φρικτό. Είναι φρικτότατο. Μια τρομερή κλοπή. Το υποψιαζόμουν. Σας είχα πει πως πέθανε στα 1904 και ότι αυτοί ήταν απατεώνες. Τι φραγκονάρτα σμάρτα! Ήταν μακέρες τα κυροπήγια, τα σπιτάρια. Πράστε κύριε, πράστε κύριε. Μα σας είχα πει πως πέθανε. Τα κυροπήγια ήταν μακέρες. Αφήστε με να καθίσω, είμαι εξεθεωμένη. Λοιπόν, σας ακούω, διηγηθείτε μου. Α, έξοχη ιδέα, Λέδη. Διηγηθείτε μας, παρακαλώ. Σας το είπα τόσες φορές. Σας το είπα πως έχει πεθάνει στα 1904. Όλα, όλα, όλα! Οι φραγκονάρτα σιτάρια, τα κυροπήγια, πράγματι κόσμε, πράγματι κόσμε. Ναι, όταν λείπαμε, μας κλέψανε τα σμάλτα, τους φραγκονάρ και νομίζω τα καντιλέρια. Τόσο το καλύτερο, ήταν μπρούντζινα. Το έλεγα εγώ. Χωρίς αμφιβολία και ένας υπηρέτης. Είναι όλοι εδώ, δεν ξέρω. Πρέπει να ειδοποιήσουμε την αστυνομία! Όχι! Πώς όχι! Σας είπα, δεν θέλω αστυνομία στο σπίτι μου! Μα τηλεφωνήσαμε κιόλας, Λέδη! Επιτέλους, κύριε, τι τρόπος είναι αυτός! Δεν είμαι η κυρία στο σπίτι μου! Εδώ και κάμποσες μέρες σας βρίσκω πολύ ανεδείς! Ωστόσο, σας! Εύα, σε παρακαλώ, παιδί μου, τηλεφώνησε να μην έρθει κανείς! Είναι πολύ αργά! Σίγουρα θα βρίσκονται κιόλας στο δρόμο! Πιάστε τους! Θα φύγουνε! Θα φύγουνε, πιάστε! Α, πάει πολύ! Θα σας σώσουμε, θέτε, δε θέτε! Ψηλά τα χέρια! Ψηλά τα χέρια! Κύριε, σας παρακαλώ, βρίσκομαι στο σπίτι μου. Σας διατάσσω να αφήσετε τα όπλα. Αργότερα, όχι, κυρία μου! Όχι. Θα μας ευγνωμονείτε και θα μας ευχαριστήσετε γι' αυτό. Τα νεύρα μου. Φώναξε τους υπηρέτες. Εμίλιε, Κλιμεντίνη, εσείς, Ζωζέφ. Εδώ είμαστε. Να το ζω στην όμως μας, σας τον έκαμε εμείς. Έτρεξε αμέσως, μας το τηλεφωνήσαμε. Σωσταίνει. Σωσταίνει, ανάλαβε το χοντρό. Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Μην επιτάρετε, καρκαλιάτε. Εμείς μακριά τα χέρια σας από μένα. Σας παρακαλώ, δείχνετε, δείχνετε. Μην σας παρακαλώ, μην τα χέρια σας, δεν είναι κατάσταση. Μην κατάσταση. Θα με υποχρώνατε. Ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Μα αγαπητοί μου φίλοι. Εντάξει, πίεση. Μα πείτε τους κάτι, πείτε τους κάτι. Πιστεύω, πείτε τους εγώ. Πολύ ευχαριστημένοι. Μάβες τώρα αυτοί του πόντου φορ, πατέρας και γιος μπαινοβιώνουν στο σπίτι μου και δεν ήξερα πώς να τους ξεφορτωθώ. Επιτέλους. Και να σκέπτεσαι πως είμαι εδώ για να κάνω θεραπεία στο σηκώτιμο. Εύα, παιδί μου, ανέβα λοιπόν να φέρεις τα άλατα στο θείο σου. Αγαπητέ μου, δεν αξίζει τον κόπο να γελάτε τόσο πολύ. Το ξέρω καλά πως εσείς είστε ο πραγματικός λοποδίτης. Εμπρός, δώστε μου τα μαργαριτάρια μου. Δεν είστε και πολύ ικανός. Μα Λέδη, τι θα πει αυτό. Έχετε πολλά μπαγκάζ. Θα χρειαστεί πολλή ώρα. Όχι. Τότε σας συμβουλεύω να ανεβείτε γρήγορα πάνω. Μα μάλιστα. Αυτό ήτανε, Μιλέδη. Οι παλιάνθρωποι είναι σε καλά χέρια. Δεν είστε καλά, αγαπητέ μου πατέρα. Όχι, δεν είναι και πολύ καλά. Ανεβείτε λοιπόν μαζί τους στα δωματιά σας. Μα αλήθεια, τι έχετε. Βλέπετε πολύ καλά πως ο Δούκας του Μιραφλόρ πέθανε στα 1904. Φέμπτη κουτός που είστε, το ήξερα από πολύ καιρό αυτό, αγαπητέ μου. Είναι το παλιό χωρατό. Ο Δούκας πέθανε στην αγκαλιά μου, ή σχεδόν στην αγκαλιά μου. Ήξερα λοιπόν πολύ καλά με ποιους είχαμε να κάνουμε. Μόνο που έπλητα θανάσιμα, αγαπητέ μου Έντερ. Μα τέλος πάντων, τι γίνεται εδώ πέρα. Βλάκα, μια ώρα τώρα προσπαθώ να στο πω. Μας ανακάλυψαν, αλλά μας αφήνουν να φύγουμε, αφού πιάσανε τους άλλους. Φαντάζομαι, οι κύριοι, πως θα περιμένετε την επίσκεψη του αστυνόμου. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί μας κατηγορούν. Όλη τη νύχτα ήμασταν μαζί σας. Μην κάνεις τον έξυπνο, Βλάκα, άντε, πάμε. Δεν σας καταλαβαίνω, αγαπητέ μου πατέρα. Είμαστε φιλοξενούμενοι σας, κυρία μου. Και αυτή η κλοπή δεν είναι λόγος για να φέρνεστε με αυτόν τον τρόπο σε εμάς, τους Μιραφλόρι. Μιραφλόρι γκραντές.
Τρελάθηκες, παιδί μου. Πηγαίνετε, λοιπόν, κύριοι, πηγαίνετε, αφού όλος ο κόσμος σας συμβουλεύει. Δεν ανέχομαι αυτό τον τόνο. Ας παίξουμε καλά το παιχνίδι μας. Στάλατα. Δεν ανέχομαι αυτό τον τόνο, γιατί αν θεωρείτε την παρουσία μας ανεπιθύμητη, αδιαφορώ. Τα ακούτε για τις υποψίες σας, τις απολύτως αστήριχτες και άδικες. Ξέρω κάποιον που δεν εξαρτάται από εσάς και που θα βρει επιθυμητή την παρουσία μου. Εύα, Εύα, αγάπη μου, ξαναβρίσκω επιτέλους τη μορφή μου. Έτσι δεν ήμουν όταν με πρωτοείδες. Έκτορα, παιδί μου, άστα καμώματα. Ο αστυνόμος φτάνει όπου να έρθει. Κάφησε με κι εσύ, σωθήκαμε, σου λέω. Έντγκαρ, αν η Εύα τον ξαναερωτευτεί, η κατάσταση δεν παίρνει γιατριά. Δεν καταλαβαίνω απολύτως τίποτα. Τι προετοιμάζει, κανένα χωρατό ακόμα? Μας έχει κάνει τόσα πολλά, μα τόσα πολλά αυτό το παιδί. Εύα, Εύα, αγάπη μου, έτσι δεν ήμουνα. Αλήθεια, έτσι. Μα φαίνεται πως σας είδα πολύ βιαστικά. Τώρα δεν μου αρέσετε καθόλου. Δόξα σε ο Θεός. Λοιπόν, κύριοι, έξω. Σας παρακαλώ, έξω. Μα, πηγαίνετε έξω. Εύα, Εύα, αυτό είναι ακατανόητο. Κάνε λοιπόν γρήγορα, ηλίθιε. Μου πήρε το κολλιέ πίσω, αλλά κράτησα το δαχτυλίδι. Φλάκα. Αχ, φουκαράκο. Του άφησα το δαχτυλίδι μου. Αν το καλοσκεφτείς, μείνανε εδώ 15 μέρες εξαιτίας μου. Και δεν έχουμε το δικαίωμα να κλέβουμε τον καιρό τους. Είναι ένα επάγγελμα που δεν αφήνει και πολλά κέρδη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ο ρόλος του μικρού. Ο μικρός, ξέρετε, ο μικρός που ήταν τόσο χαριτωμένος. Η Ιουλιέτα, πού είναι η Ιουλιέτα? Η Ιουλιέτα, δεν ήρθε στο χορό, δεν είναι στο δωμάτιό της, θα είναι σε κανένα σαλόνι απάνω ή στον κήπο. Τρέχω να δω, τέτοιο πράγμα θα ήταν αδύνατο. Τι πράγμα, δεν καταλαβαίνω καλά. Γιατί αυτό το τραγικό ύφος, αφού όλα έχουν τελειώσει? Όχι δα, δεν τελείωσαν όλα, βλάκα. Ο νεαρός έκλεψε την Ιουλιέτα μαζί με τα ταμπλό του σαλονιού. Σας το είχα πει να είστε δραστήριος και να παίρνετε προφυλάξεις, γιατί κάποιο κακό θα μας έβρισκε. Δεν είναι απάνω, οι υπηρέτες ψάχνουν στον κήπο. Ω, είναι τρομερό. Την Ιουλιέτα κλέψανε. Τη μικρή μας η Ιουλιέτα. Ναι. Α, μα είναι μεγάλη. Θα μπορούσε να μηνθεί, να φωνάξει. Είναι τόσοι υπηρέτες εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως τον ακολούθησε. Πώς? Αχ, Θεέ μου, θα την κάνει κλέφτρα ή τροτέζα. Τροτέζα. Την ίδια στιγμή, ο Γουστάβος μπαίνει στο σαλόνι σιγά σιγά στις μύτες των ποδιών του. Η αγκαλιά του είναι γεμάτη από τόσα πράγματα που δεν βλέπει πού πάει. Κουβαλάει την κοιμισμένη Ιουλιέτα και τις βαλίτσες. Διασχίζει το σαλόνι. Ξαφνικά, σκουντουφλάει σε μια πολυθρόνα. Οι βαλίτσες πέφτουν με πάταγο. Η Ιουλιέτα ξυπνάει. Οι άλλοι αναπηδάνε, τους βλέπουνε και μπήγουνε μια κραυγή. Παιδάκι μου! Ναι, ξέρω! Ξέρω, τον περιφρονάτε, μα εγώ τον αγαπώ! Μην προσπαθείτε να μου μιλήσετε! Θέλω να φύγω μαζί του γιατί τον αγαπώ! Μην προσπαθείτε να μου πείτε τίποτα! Θα σας συγχαθώ! Γουστάβε, Γουστάβε, γιατί με ξανάφερες πίσω! Όχι, όχι, όχι! Όχι, μείνε, ή άσε με να έρθω μαζί σου! Γιατί με έφερες εδώ, Γουστάβε! Με βρίσκεις πολύ χαζή, πολύ ανόητη! Δεν με θέλεις επειδή με πήρε ο ύπνος πλάι σου μέσα στο αυτοκίνητο! Αλήθεια, κανονικά δεν κοιμάται κανείς τη βραδιά της περιπέτειάς του! Αλλά είναι κουρασμένη, χρυσό μου, και έχω συνηθίσει να πλαγιάζω νωρίς! Τι λέει? Σοπάτε, λοιπόν! Είναι πολύ όμορφο αυτό που λέει. Λοιπόν, όχι! Όχι, δεν ντρέπομαι. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, ότι σας αρέσει, αλλά δεν θα ντραπώ καθόλου. Τον αγαπώ. Θέλω να γίνει ερωμένος μου, αφού δεν θα δέχεται ποτέ να γίνει άντρας μου. Ναι, θα τον φιλήσω μπροστά σας. Σ' αγαπώ, Ιουλιέτα. Βλέπεις, φιλιόμαστε μπροστά σ' όλους. Μα φιλιούνται. Λοιπόν, ναι, φιλιούνται. Αυτό δεν σου συνέβη ποτέ. Τι χαριτωμένη που είναι. Αλήθεια. Θυμάστε, Εμιλία. Είναι χαριτωμένο ζευγάρι. Χαριτωμένο, ναι, θυμάστε. Το Κρυστάλ Παλάς. Είναι χαριτωμένο ζευγάρι. Χαριτωμένο, θυμάστε. Το Κρυστάλ Παλάς. Και οι δυο στο ίδιο μπόι. Και οι δυο. Είναι γοητευτικός. Πολύ γοητευτικός. Κοιτάξτε το προφίλ του. Αυτή την έξοχη τολμία και συγχρόνως αυτή τη δύναμη. Θα είναι ονειρόδης σύζυγος για την τρομερή και γλυκιά μας Ιουλιέτα. Ω, Έντγκαρ! Μα τι ψέλνουμε τώρα! Αυτός είναι κλέφτης! Α, ναι. Είναι κλέφτης. Όταν είναι αδύνατο! Τι λέμε, χάσαμε τα λογικά μας. Πρέπει να τον διώξουμε. Μα αγαπιούνται. Το ξέρω πως αγαπιούνται. Μα πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε πρέπει. Δεν μπορεί να παντρευτεί ένα παιδί που δεν έχει ούτε πατέρα ούτε μάνα. Μια στιγμή. Έφτασα. Μια στιγμή. Πού πάει αυτός? Πού πάει ο θείος σου, Εύα? Δεν θα τον αφήσω ποτέ. Δεν θα τον αφήσω ποτέ. Δεν θα τον αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αγαπιόμαστε. Το καταλαβαίνω, αλλά τι θέλετε να σας κάνω? Είσαστε ένας χαμένος, αν όχι τίποτα χειρότερο. Παρακαλώ. Θα πρέπει να φύγει. Αν φύγει, θα φύγω μαζί του. Αυτή τη φορά θα σε εμποδίσουμε.
και εσείς με το κλαρίνο μου δίνετε στα νεύρα. Εμπρός. Έξω, παρακαλώ. Έξω. Αδειάστε με τη γωνιά σας, είπα. Πηγαίνετε έξω γρήγορα. Νεαρέ μου, είσαστε 20 χρονών, δεν είναι έτσι? Μάλιστα. Καλά. Σηκώστε το κεφάλι. Το κεφάλι. Έτσι. Περίφημα. Ανοίχτε το σακάκι σας. Το πουκάμισό σας. Πιο ψηλά, παρακαλώ. Πιο ψηλά. Περίφημα. Τώρα. Τώρα το σημάδι στα αυτή. Ωραία. Ωραία. Αναγνωρίζετε αυτό το μενταγιόν? Όχι. Δεν πειράζει. Είστε ο γιος μου. Είστε ο γιος μου που μου κλέψανε μωρό. Έντγκαρ, τρελαθήκατε. Αφήστε με, κύριε. Δεν καταλαβαίνω ότι σας έπιασε. Τι του ήρθε? Θα αρνηθείτε. Θα αρνηθείτε, λέει, ότι μου κλέψανε σε μικρή ηλικία έναν όθο γιο. Και εσείς. Εσείς θα αρνηθείτε ότι δεν είσαστε και πολύ σίγουρος για την πατρική σας καταγωγή. Α, όχι, 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 όχι. Είστε ο γιος μου. Ο αγαπημένος μου γιος. Αχ, τι ωραία, τι ωραία, Γουστάβη. Όχι, όχι, δεν πιάνει. Τι δεν πιάνει? Εγώ είμαι βέβαιος πως δεν είμαι γιος σας. 20 χρόνια τώρα περίμενα να μου γυρίσει ο Θεός αυτό το παιδί. Και τώρα που επιτέλους ευδόκησε να μου το γυρίσει, το ίδιο το παιδί μου αρνιέται να με αναγνωρίσει για πατέρα του. Όχι. Όλα αυτά είναι παραμύθια. Γιατί βλέπετε πως η μικρή είναι ερωτευμένη μαζί μου. Όχι, όχι, όχι. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Τι τίμιο παιδί. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Ο γιος μου μ' απαρνιέται. Όχι, δεν μπορώ να δεχτώ. Είναι ευγενικό αυτό που κάνετε. Πολύ ευγενικό. Αλλά δεν μπορώ. Δεν είμαι τη σειρά σας. Είναι δυστύχημα που αυτό το παιδί είναι ο μόνος άνθρωπος ανάμεσά μας που έχει συνείδηση των κοινωνικών τάξεων. Μεταπεινώνει. Μεταπεινώνει μπροστά. Μπροστά σε όλους η τρομερή αυτή περιφρόνηση του παιδιού μου. Αχ, θα τρελαθώ από πόνο. Σας παρακαλώ. Να το, να το, να το, να το. Να το, τρελαίνομαι. Θα μαθήσετε για πολύ καιρό έτσι. Κύριε, σας παρακαλώ, βλέπετε πόσο υποφέρει ο πατήρ σας. Μα τρελαίνομαι, σας λέω. Μα όχι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μα ναι. Έλα μαζί μου στον κήπο σαν πρώτα, θα σου εξηγήσω εγώ όλους τους λόγους. Εμπρός, έλα! Έλα, δεν θα δεσμευθείς το κάτω-κάτω της γραφής αν έρθεις μαζί μου στον κήπο, έλα! Έντγκαρ, δεν είναι αλήθεια? Ποτέ δεν είχατε γιο που σας τον έκλεψαν μικρό? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Έκοψα τη φωτογραφία από ένα περιοδικό. Έτσι λοιπόν, 50 ολόκληρα χρόνια σας νόμιζα για βλάκα. Και τώρα βλέπω ότι είστε ικανός να βρείτε ολομόναχο σε ένα τέτοιο έβριμα. Πόσο θα είναι ευτυχισμένοι. Ναι. Θα είναι πολύ ευτυχισμένη. Κι εγώ θα εξακολουθήσω να παίζω το ρόλο της χαριτωμένης γυναίκας που έχει πολλές επιτυχίες. Ο φτωχό μου παιδάκι. Τι τα θες, δεν μαθαίνει κανείς ποτέ να πιστεύει. Τέλειωσε η όμορφη μας περιπέτεια. Ξαναβρισκόμαστε ολομόναχες. Η κωμωδία πέτυχε για αυτούς που την παίξανε με όλα τους τα νιάτα, γιατί ποντάρανε στα νιάτα τους. Πράγμα που έχει πάντα επιτυχία. Και ούτε καν καταλάβανε την κωμωδία. Είμαι ο detective της Scotland Yard. Όχι, κύριε, όχι, όχι. Σας ξέρω εγώ, σας ξέρω. Είστε ο μουσικός που παίζετε τόσες μέρες το κλαρίνο εδώ μέσα. Όχι, όχι, δεν πιάνει. Δεν πιάνει το ψεύτικό σας μουσί, δεν πιάνει, κύριε. Γεια σας, δείτε, κύριε, τρελαθήκατε και μου τραβάτε το γέννη. Με πονάτε! Πώς, είναι δικά σας τα γένια? Μα και βέβαια είναι δικά μου. Ώστε, είστε λοιπόν πραγματικά... Είστε ο detective, ο πραγματικός που ζήτησα από τη Scotland Yard? Αφού σας το λέω, κύριε. Τότε δεν έχουμε ανάγκη πια από σας. Το έργο τελείωσε. Στο θέατρο της εβδομάδος ακούσατε το έργο του Ζάνα Νούι «Χορός Λοποδιτών». Μετάφρασης Τόνης Πιντέρη. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνοι: Βασίλης Κανάκης, αφηγητής. Τρίφων Καρατζάς, Έκτορ. Λίδα Πρωτοψάλτη, Εύα. Σώτος Νικολούδης, Ντελάλης. Βασίλης Παπανίκας, Πέτερ Μπόνο. Χρήστος Πολίτης, Γουστάβος. Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ιουλιέτα. Τζόλι Γαρμπή, Λέδι Χαρφ. Νίκος Δενδρινός, Λόρδος Έντγκαρ. Γιάννης Βοιατζής, Ντυπών Ντυφόρ. Θύμιος Καρακατσάνης, Ντυπών Ντυφόρ Ιός. Γιάννης Μαυρογέννης, Αστεφύλαξ. Θεόδωρος Συμπιώτης, Ντέντεκτιβ.
Μουσική επένδυση Άκη Λιμούρη. Σόλο κλαρίνο Θανάση Αραπίδη. Ρύθμιση ήχου Γιώργου Κουτρουμπή. Προσαρμογή για το ραδιόφωνο και ραδιοσκηνοθεσία Στέλιου Παπαδάκη.